Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ συνεχίζουν τον αγώνα τους μετά και από την πολυήμερη απεργία, απαιτώντας υπογραφή ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον όμιλο, ανεξάρτητα από σχέσεις εργασίας και με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω. Η στάση της εργοδοσίας είναι προκλητική. Στη συναντήση με την Ομοσπονδία, ζητά ξανά από τους εργαζόμενους στήριξη της στρατηγικής της διεύρυνσης της κερδοφορίας του ομίλου. Στρατηγική που για τους μετόχους σημαίνει μέχρι τώρα τεράστια κέρδη, 1,3 δις για το 2018, μυθικά μερίσματα πάνω από 300 εκατομμύρια αυτό το έτος και για τους εργαζόμενους κατακαιρματισμός σε πολλές διαφορετικές ταχύτητες, διόγκωση της ιδανικής εργασίας, εργολαβιοποίηση, εντατικοποίηση άνευ προηγουμένου, μισθούς πείνας σχεδόν για το μισό δυναμικό, μείωση προσωπικού με εθελούσες ή μη απολύσεις. Τα παραπάνω όμως δεν τις αρκούν. Πατώντας διαλυμένες εργασιακές σχέσεις όπως διαμορφώθηκαν από το νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, αλλά και το νόμο 4016 του 19 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διευκόλυνε το αντεργατικό πλαίσιο των αποσχίσεων, επιδιώκουν παραπέρα χτύπημα των εργασιακών σχέσεων στον όμιλο ΟΤΕ με τις επερχόμενες όσο έχουν εξαγγελθεί αποσχίσεις έργου, δημιουργία θυγατρικών που οδηγούν σε απολύσεις. Ταυτόχρονα, αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στις θυγατρικές. Προέβη σε απόλυση των φυλάκων εν μέσω απεργίας, που δεν έχουν υπογράψει δηλαδή αυτή την απόλυσή τους, που δεν δέχτηκαν την εθελούσια μέσα εισαγωγικά, ενώ στις 12-12-19 απροειδοποίητα έκλεισε την θυγατρική ΟΤΕ Academy στη Θεσσαλονίκη, απολύοντας τρεις εργαζόμενες. Η εργοδοσία του ΟΤΕ στις 7/1 του 2020, αποθρασμένη από την κυβερνητική κάλυψη και τη σιωπή της πλειοψηφίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και εξοργισμένη από την αποτυχία της προσπάθειας κοινωνικού αυτοματισμού και τρομοκράτησης των εργαζομένων, πέρασε σε απροκάλυπτη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους που περιφρουρούσαν τον απεργιακό τους αγώνα πανελλαδικά. Εξαπέλυσε όλους τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, εργασία από το σπίτι, εκβιασμό των απεργών ασφαλείας, συνεργασία με αποθήκες τρίτων, πρόσληψη εργολάβων κατά τη διάρκεια της απεργίας, εναλλαγή κτηρίων, χρήση κτηρίων άλλων επιχειρήσεων. Επιτέθηκε μάλιστα ενάντια στους απεργούς με την αποφασιστική παρέμβαση της καταστολής του κρατικού μηχανισμού της αστυνομίας, προέβη σε μηνύσεις και συλλήψεις απεργών. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος απεργός, όπως ορίζει και η εργατική νομοθεσία, και να παρέμβει η επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να κυρώσει τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς της εργοδοσίας, οι οποίοι είναι και παράνομοι. Και βέβαια, πώς θα συμβάλλετε για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σολτίδη, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε κυβερνητική κάλυψη υπάρχει απέναντι σε αυθαίρετες ενέργειες του ΟΤΕ, ούτε τρομοκρατία εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους, ούτε απρόκλητες κυβερνητικές επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων, ούτε παρεμβάσεις καταστολής χρησιμοποιώντας την αστυνομία ή κυβέρνηση ενάντια στους εργαζομένους, αλλά ούτε στο τέλος τέλος αυτά που περιγράψατε ως ένα εργατικό δίκαιο που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Αντίθετα, όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή ρίχνετε μια τεράστια ευθύνη προς την κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα τοπίο επίθεση της ίδιας κυβέρνησης εναντίον των εργαζομένων, ότι ανήκουν στον χώρο της φαντασίας σας. Στην πράξη, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση περιφρουρούν τα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Το έχουμε πει συνεχώς, το επαναλαμβάνουμε και θα το ξαναλέμε. Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όπως θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου, το Υπουργείο Εργασίας κάνει αυτό που το θεσμικό πλαίσιο του δίνει τη δυνατότητα και οι αρμοδιότητες που δίνουν στον Υπουργό Εργασίας και στα διοικητικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας. Θα αναφερθώ για το θέμα του ΟΤΕ στη δευτερολογία μου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι σε όλο το πλαίσιο της αγοράς εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις, με τα όργανα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων καθημερινά με τους ίδιους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας
σε όλες τις διοικητικές μορφές, από το ΣΕΠΕ μέχρι τους υπαλλήλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τώρα αν θεωρείτε εσείς ότι είναι στη φαντασία μας όλα αυτά που κι εγώ ως εργαζόμενος πρώην στον ΟΤΕ και συμμέτοχος της κινητοποίησης είδαμε με τα μάτια μας και αντιμετωπίσαμε όλους τους μηχανισμούς της εργοδοσίας και του κράτους. Καλώς πάντως οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας έγιναν, δεν κουνήθηκε δαχτυλάκι. Αναφέρθηκαν όλες στις καταγγελίες οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η εργοδοσία. Όχι μόνο δεν υπερασπιστήκατε τους εργαζόμενους από αυτούς τις παράνομες και εκβιαστικές απεργοσπαστικές μεθόδους εργοδοσίας, παρά ξαναλέω τις καταγγελίες που έγιναν. Αντιθέτως, δεν επιδείξατε καθόλου φιδό στη χρήση των δυνάμεων καταστολής. Σχεδόν σε κάθε κτίριο ή κατάστημα τις μέρες της απεργίας και αρκετές φορές την ημέρα μάλιστα, γυρνόφερναν περιπολικά που τους δώσατε την εντολή να πιέζουν για να διασφαλίσουν το ατομικό δικαίωμα στην εργασία. Δηλαδή την απρόσκοπτη αξιοποίηση των απεργοσπαστικών μηχανισμών της εργοδοσίας. Τα ίδια λέγει και η εργοδοσία. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Στα ηλικιώδη κέρδη του ομίλου φροντίσατε να προσθέσετε και άλλα δωράκια. Αυτό της μείωσης της φορολογίας από το 28 στο 24, των μερισμάτων από το 10 στο 5 και έπεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που από μόνα τους αυτά τα τρία ως άθροισμα θα μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Αυτό είναι το κράτος σας όμως, ολόκληρο στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων. Και πώς αλλιώς θα ήτανε? Θα είχε, διερωτώ με καμία τύχη, οποιαδήποτε εργοδοσία στην αντιπαράθεση με αποφασισμένους και οργανωμένους εργαζομένους. Χωρίς το κράτος της. Σε καμία περίπτωση. Ο αγώνας των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, παρά το γεγονός ότι τα λαλίστα τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ αυτόματα τέθηκαν σε σιγεία ασυρμάτου, γκρέμισε το αφήγημά σας περί ανάπτυξης για όλους, με πίτες που μεγαλώνουν και όλοι τρώνε καλύτερα. Γκρέμισε το αφήγημά σας για θετικές για τους εργαζόμενους εξελίξεις στη ΔΕΗ, κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ. Βοήθησε να καταλάβουν πολλοί όσοι δεν είχαν καταλάβει. Χαιρετίζουμε εμείς το δίκαιο και θαραλέο αγώνα αντοχής των εργαζομένων του ΟΤΕ, παρακαταθήκη για το μέλλον τους, διδακτικό για το σύνολο της εργατικής τάξης συνολικά, τώρα ιδίως που μπροστά της έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του αναπτυξιακού σας πολυνομοσχεδίου που καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά πέτηση του ΣΕΒ για τη συντριβή του μέσου μισθού από τη μία, και από την άλλη θα αντιμετωπίσουν και την εκ νέου σταμουλοχτά υπογραφή της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ για τη διατήρηση αυτού του άθλιου κατώτατου μισθού, που υπονομεύει όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν μείνει, κάθε μέσο μισθό που υπάρχει, κάθε αγώνα εργαζομένων, όπως και αυτό στον Όμιλο ΟΤΕ για συλλογική συμβάση εργασίας. Καλούμε στον Όμιλο ΟΤΕ τέλος να γυρίσουν την πλάτη και στα καλέσματα συμβιβασμού και υποταγής, τα οποία καλεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, οι συνδικαλιστικές σας δυνάμεις στον Όμιλο εν προκειμένου. Καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ο αγώνας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αγώνας πνοής για το σύνολο της εργατικής τάξης. Μέσα από αυτή τη μάχη έχουν εξοπλιστεί με όλη την απαραίτητη πείρα για να οδηγήσουν τους αγώνες τους σε νίκη οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ. Τους παρακολουθεί όλη η εργατική τάξη, τους χαιρετίζει το μαχητικό τμήμα της εργατικής τάξης στη Γαλλία που βρίσκεται σε πολυήμερες κινητοποίησεις. Είναι στο πλευρό τους τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας που το απέδειξαν τις μέρες της απεργίας παντού, πετώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό στο κάλαθο των αχρήστων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στολτίδη, κάπου υπάρχει σύγχυση, νομίζω. Μας κατηγορείτε για κυβερνητική τρομοκρατία δήθεν επειδή είδατε αστυνομικά αυτοκίνητα να κινούνται. Εδώ έχουμε δημοκρατία, κύριε Στολτίδη. Εδώ υπάρχει νόμο. Περιφρουρούμε τη δημοκρατία. Αυτή η κυβέρνηση είναι πιστή στη δημοκρατία, στους θεσμούς της δημοκρατίας. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε, σε ποιες κρατικές συμπεριφορές, αλλά αυτά που λέτε δεν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας στη δευτερολογία σας, μέφοντάς μας και κάνοντας κριτική ότι μειώνουμε φόρους και εισφορές. Αυτή είναι η ιδεολογία μας. Έτσι γίνεται παγκοσμίως. Έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Έτσι δημιουργείται πλούτος για να υπάρχουν εργαζόμενοι που απολαμβάνουν πόρους μισθούς. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος αναφέρεστε. Μπορείτε να μου δείξετε ένα κράτος το οποίο να απεικονίζει τα δικά σας πιστεύω στον κόσμο? Ένα. Πέστε το. Εγώ θα σας παραβάλω όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
Εσείς μπορείτε να μου υποδείξετε ένα κράτος ή έρχεστε απλά εδώ και κάνετε μία παράθεση η οποία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο το περιβάλλον το οποίο περιγράφεται σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας. Αλλά μπαίνω στην ουσία. Ενημερώνω το Σώμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι στις 14 Απριλίου του 2020 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό την Προεδρία της Γενικής Γραμματέως μου, της κυρίας Στρατινάκη, πραγματοποιήθηκε τριμερή συμφιλωτική διαδικασία στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι πρωτοβαθμίων σωματείων, του δευτεροβαθμίου σωματείου και της ΓΕΣΕΕ, εκπρόσωποι του ΟΤΕ, καθώς και 4 από τους 6 απολυμένους. Το Υπουργείο, έχοντας πάντα μέριμνα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, διερεύνησε προσεκτικά τα αιτήματα των εργαζομένων και το αν η εργοδοτική πλευρά έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο πριν καταλήξει στο επεκθέστερο όλων που είναι η απόλυση, προσπαθώντας να εξευρεθεί λύση και να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη που την επιδιώκουμε και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο ενημερώθηκε και από τις δύο πλευρές και για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο οποίο όμως οι απολυμμένοι δεν επιθυμούσαν να ενταχθούν για διαφορετικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, αφενός πρότεινε στον εργοδότη να επανεξετάσει την επαναπρόσληψή του στον ΟΤΕ, ερευνώντας για την ύπαρξη τυχόν θέσεως για αυτούς. Τους μέχρι δηλαδή χθες εργαζόμενους φύλακες, που ένεκα κατάργηση των θέσεών τους και της λειτουργικής ανάγκης που αυτοί υπηρετούσαν, είτε της φύλαξης, οι εργαζόμενοι αυτοί αντιμετωπίστηκαν ως πλεονάζον προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση και βασιζόμενος στην καλή πίστη, το Υπουργείο ζήτησε επίσης από τον ΟΤΕ να επανεξετάσει αν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που έδινε από 60.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ περίπου μετρητά στην τσέπη των εργαζομένων και ταυτόχρονα διασφαλισμένη θέση εργασίας σε άλλο εργοδότη με συναφή δραστηριότητα με το εργασιακό αντικείμενο των απολυμμένων για την περίπτωση που κάποιος από τους απολυμμένους αλλάξει γνώμη και πλέον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού ώστε σε κάθε περίπτωση να ξαναέχουν μπροστά τους όλες τις επιλογές. Επίσης, επισημάνθηκε και η απόλυση ενός συνδικαλιστή για τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το νόμο 1264 του 82. Έτσι βλέπετε, κύριε Στολτίδη, ότι ως Υπουργείο Εργασίας κάνουμε τα πάντα. Να επαναφέρουμε την εργασιακή ειρήνη μεταξύ εργαζομένων και δείξεις του ΟΤΕ και αυτή είναι η επιδίωξή μας και η προσπάθειά μας. Συνεπώς, αναμένω και εγώ τις τελικές αποφάσεις των δύο μερών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ενθαρρύνει τα μέρη να αναλάβουν άμεσα δράση ώστε να ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ.